Αφού εδώ τριγύρω υπάρχει ένα αγγισμένο λιμάνι. Όπου κι αν είσαι κοριτσάκι μου, θα σε βρω. Δεν θα ησυχάσω αν δεν σε βρω. Οι δύο φίλοι εγκαταστάθηκαν σε αυτούς τους άντρες. Και όσο πιο πολύ έκαναν παρέα, τόσο οι φίλοι αυτούς δυνάμονες. Και έμεναν πάντα αμόρευτοι. Τι ωραία μέρα σήμερα σαφάρι ρε παιδί μου. Του να μην περματιάσω για να δω, να ελέγξω. Λοιπόν, χάνουμε τα πουλάκια που και να είναι τσέκ. Ζωάκια που κόσμουν στο λιμάνι. Τσέκ, πεταλούδες. Τσέκ, λουλουδάκια. Ωραία, όλα τέλεια, όλα όπως πρέπει, όλοι χαρούμενοι και ενεργητικοί. Και τώρα θα πάρω το πρωινό μου υπέροχο. Ή μήπως όχι. Γιατί την προηγούμενη φορά που παρακινήθηκα, ξύπνησα ούτε εγώ που δεν πήγα. Καλημέρα σας, υπέρηκα μου πρέ. Δεν λέμε. Τι κάνετε πάλι, δεν θες να μας κάμψεις. Ακόμα. Ας το πω εγώ. Τι. Καλημέρα σας. Μα φωτεινότατε. Τι κύριε κύριο. Μαύρα σύννεφα σε αυτή την πλευρά της γης καλοκαιριάτικα. Μη μου συγχύζεστε, υπέλαμπρε. Υπέλαμπρε μου. Να, εμείς είδαμε που είσαστε έτσι μοναχούλοι σας. Μοναχούλοι. Μα με κρύβετε ρε παιδιά, πρέπει να σας πιάσω τα λιμάνια. Αφήστε με βοήθεια. Κοίτα, ο ουρανός κοντίνας. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Έτσι σε δείξε και την προηγούμενη φορά. Πρώτα θα πάω τα σύνδεθα στον ουρανό και μετά ο φοβερός άνεμος. Έτσι μπορείς να κάνω τη μητέρα και από τότε δεν την ξανά είδα. Έλα, θα ξαναδείς τη μαμά σου, το είπαμε αυτό. Το ζήτημα είναι τώρα τι κάνει. Η καλή είναι όπως την προηγούμενη φορά. Νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Έχω μια ιδέα. Λέω να μαζέψουμε το χυμό από τα λουλούδια και να τους αποθυμεύσουμε. Έτσι ώστε αν τα φυτά μαραγκούν και ο αέρας δεν λέει να ησυχάσει, θα έχουμε να φάμε. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό. Μα είναι πολύ απλό. Βλέπεις αυτό τα κλίμα και στο βάθος του λιβαδιού. Αυτά θα είναι από φίλες μας. Εκεί θα μας πιέσουμε όλες τους χυμούς. Πολύ ωραία ιδέα. Αλλά μόνοι μας επιμένουμε θα τα καταφέρουμε. Αν είχαμε λίγη βοήθεια θα μαζεύαμε περισσότερα. Θα τα καταφέρουμε, θα δεις. Μα, τι βλέπετε. Κάποιοι έρχεται. Πάμε να πιστούμε. Όχι, δεν μπορεί. Να, βλέπω. Μαύρες πεταλούδες εκεί. Έρχεται. Να. Μαύρες πεταλούδες. Εδώ. Μαμά. Εδώ, μάμου. Μαριτζάκι που σε βρήκα. Επιτέλους σε βρήκα. Μετά την καλά της επανασύνδεσης, η μάθηκε τα κουτάκια κίνδυνος με τα κουτάκια, εξήγησαν στους απόλυμους πως έχουν τα
Σταματήστε! Σταματήστε αμέσως! Πώς βρεθήκατε εσείς εδώ, είδατε που σας το είπα θάρρος να φάμε όλο μας το φαγητό και εμείς να μείνουμε μυστικοί. Εσύ, δουλειά έχεις μαζί τους. Έκανα το που θα έπρεπε να είχατε κάνει όλοι σας. Έμεινα από πλευρό του σπίτι. Αλλά πώς θα μπορούσατε να δεις όμως και την ασμένη. Κανένα σας δεν πειράζει. Εσείς όμως τη διώξατε από φόβο. Όχι επειδή θα σας έπρεπε το φαγητό σας βέβαια, αλλά επειδή ήταν διαφορετική. Αν ξέρατε όμως τι έχει κάνει αυτή την υπόλοιπες μαύρες που καλούνται για εσάς, θα πρέπει να φέρω. Δηλαδή τι έχει κάνει. Αυτό που αντιμετωπίζετε σήμερα το έχω ξαναπεράσει. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Όμως εμείς βρήκαμε τη λύση. Μαζέψαμε τους χυμούς από τα λιμούδια και τους έχουμε αποθηκεύσει. Και ήρθαμε εδώ γιατί ξέραμε πως πεινάτε και θέλαμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Αλήθεια, ναι. Αφήστε τα τώρα. Πάμε να πάρουμε τους σκουμούς τώρα που δεν ψάει και να δημιουργήσουμε τους υπόλοιπους υπάλληλους. Εντάξει. Ναι! Εμένα μου φαίνεται περίεργο που κόβασε ο άνεμος. Την προηγούμενη φορά δεν ήταν έτσι.
σαν αυτές ακολουθούν και τα σύννεφα. Μας πέταξαν εκεί και λίγο φαγητό για να μας έξουν σάρκες στα μάτια. Μόνο αν φύγουν αυτές θα φύγουν και τα σύννεφα. Μα δεν κομπλέξουν την ειδήσια της έτσι ο άνθρωπος κερδίζει και θα εξακολουθήσει να κερδίζει. Ακριβώς. Το ζήτημα δεν είναι πως θα φέρουν κάθε φορά από τον τόπο μας, ούτε πως θα πιάει ο άνθρωπος να καταστρέψει κάποιο άλλο λιμάνι. Αλλά πως θα μείνουμε. Θα εδραστηθούμε το δίκαιο μας και το δίκαιο όλων των πλασμάτων. Καλά σου λέει, και όταν δεν σ' αρέσει να φύγεις μόνος σου. Αρκετές ανακοσούλες προκάλεσες. Καλά λοιπόν, θα φύγω. Αλλά όταν θα καταλάβετε ότι μόνο αν φύγουν αυτές θα φύγουν και τα μαύρα σύννεφα, τότε θα είναι πολύ αργά. Έχω ένα σχέδιο. Προτείνω να φτιαστούμε γερά ο ένας από τον άλλο και να πετάξουμε προς τον ουρανό. Η δύναμη του αέρα. Δεν θα είναι τίποτα κοντά στη δύναμη των φτερών μας. Θα μείνουμε ενωμένοι. Λοιπόν, τι λέτε, συμφωνείτε? Ναι! Αλλά μήπως δεν είμαστε αρκετοί. Καλέ, φυσικά και είμαστε αρκετοί. Κοιτάξτε εδώ πόσες πεταλούδες υπάρχουν για να βοηθήσουν. Ελάτε με χαρά, όλοι μαζί θα τα Si no hay ni si ya me aborda y que me avise.
Io!